Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Με τους συνεργάτες μου, σκεφτήκαμε να κάνουμε το εξής. Μία φορά την εβδομάδα θα επιλέγω ένα θέμα, όχι κατά ανάγκη της επικαιρότητας, αλλά σημαντικό για να κατανοήσουμε την επικαιρότητα. Και το αναλύουμε με ψυχραιμία και ηρεμία. Και μετά την άλλη εβδομάδα, επόμενο θέμα. Για πρώτο, αποφάσισα το θέμα του δημοσίου χρέους. Ακούμε κάθε μέρα για το πρέπει να μας κουρέψουν το χρέος. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι πρώτη εθνική προτεραιότητα είναι το κούρεμα του χρέους. Ότι χωρίς το κούρεμα του χρέους δεν μπορεί να γυρίσει η οικονομία. Πόσο από αυτήν την ιστορία που λέμε, έχει βάση και πόσο όχι. Λοιπόν, καταρχάς, κανένα μας δεν θέλει να χρωστάει η Ελλάδα ή εμείς προσωπικά. Μακάρι να μας κουρέψουν όλο το χρέος. Μακάρι. Δεν θα συμβεί, αλλά μακάρι να γινόταν. Είναι όμως αυτό η ύπαρξη του χρέους το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα? Πάμε να το δούμε τη σειρά. Τα κράτη γενικώς χρωστάνε. Όλα τα κράτη χρωστάνε. Γιατί τα κράτη, επειδή έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής στον χρόνο και δεν δεσμεύονται από τη δική μας βιολογική ζωή, μπορούν να χρωστάνε εις το δυναικές. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα ξόφλησε τα χρέη της από την Επανάσταση του 1921 και από την ατυχή πόλεμο του 1897 τη δεκαετία του 80. Θυμάστε μέχρι τότε που είχαμε το φωτιστικό ενόπνευμα και τα σπίρτα με κρατικό μονοπόλιο. Αυτά τα χρήματα από το κρατικό μονοπόλιο πήγαν για την αποπληρωμή αυτών των δανείων. Η Μεγάλη Βρετανία μόλις 2 ετών πλήρωσε τα ομόλογα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα όλα τα κράτη χρωστάνε. Άρα το να έχουμε χρέος δεν λέει τίποτα. Δεύτερο θέμα. Λένε ότι πρόβλημα για μας είναι ο μεγάλος λόγος μεταξύ του ακαθαρίστου εθνικού μας προϊόντος και του χρέους. Έχουμε πράγματι το μεγαλύτερο λόγο μεταξύ ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος και χρέους σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Άρα λένε δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές για αυτόν τον λόγο. Είναι έτσι. Η Ιαπωνία έχει πολύ μεγαλύτερο. Βγαίνει στις αγορές και με πολύ χαμηλά επιτόκια. Γιατί η Ιαπωνία μπορεί με μεγαλύτερο λόγο από εμάς ως προς το ΑΕΠ και το χρέος να βγαίνει στις αγορές με χαμηλότερα επιτόκια και εμείς δεν μπορούμε? Γιατί ο λόγος ΑΕΠ προς χρέος είναι σημαντικός παράγων, αλλά όχι ο μοναδικός. Ο πιο σημαντικός παράγων είναι η ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους. Πόσα λεφτά από το ακαθάριστο εθνικό σου προϊόν ξοδεύεις το χρόνο για να διατηρείς το χρέος σου βιώσιμο. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο καθένας από εσάς έχει κάποια χρέη σε πιστωτικές κάρτες, σε εργαστικά δάνεια, σε επιχειρηματικά δάνεια. Εάν έχετε ένα εισόδημα μηνιαίο 3.000 ευρώ και πληρώνετε, ας πούμε, παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα, μπορείτε να τα πληρώνετε. Εάν όμως έχετε ένα εισόδημα 500 ευρώ και πληρώνετε 1.000 ευρώ το μήνα, δεν μπορείτε να τα πληρώνετε. Άρα, τι έχει σημασία αυτά που πληρώνεις για να εξυπηρετήσεις το χρέος σου να είναι σε τέτοιο αριθμό, σε τέτοιο μέγεθος που τα λεφτά σου να σου επιτρέπουν να το κάνεις. Αυτό λέγεται πόσο τις 100% από το ακαθάριστο εθνικό σου προϊόν ξοδεύεις το χρόνο για να κάνεις το χρέος σου βιώσιμο. Σήμερα η Ελλάδα ως προς αυτό το δείκτη έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου χαμηλότερο και από τη Γαλλία. Γιατί με το PSI και με τα δάνεια που πήραμε από το μνημόνιο και την κακιά την Τρόικα και όλους αυτούς, μέχρι το 2022 πληρώνουμε κάθε χρόνο από το ΑΕΠ μας λιγότερα χρήματα σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης για να εξυπηρετούμε το χρέος μας. Άρα άμεσα σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα να εξυπηρετήσουμε το χρέος. Πότε έχουμε ή πότε θα έχουμε? Θα έχουμε όταν λήξει αυτή η περίοδος χάριτος, από το 2022 και το 2032 και μετά. Και βέβαια οι αγορές, για να σε εμπιστευτούν, πρέπει να βλέπουμε το μακροπρόθεσμο σου πλάνο. Άρα έχει σημασία να λύσουμε το πρόβλημα το μετά το 2022 και μετά το 2032, αλλά δεν είναι το μείζον. Ποιο είναι το μείζον, αυτό που συνεχώς ξεχνάμε στην Ελλάδα? Το μείζον δεν είναι παρανομαστής, το χρέος δηλαδή. Το μείζον είναι ο αριθμητής, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εάν δεν κάνεις το παν για να μεγαλώσεις το ακαθάριστο εθνικό σου προϊόν, εάν δεν κάνεις αυτό, όσο χρέος και να έχεις, συνεχώς θα μεγαλώνει ο λόγος και συνεχώς θα μεγαλώνει η εξυπηρέτησή του. Άρα στην Ελλάδα χάνουμε πολύτιμο χρόνο να μιλάμε διαρκώς για το χρέος και το κούρεμά του και τη διαχείρισή του και δεν ξοδεύουμε τον ίδιο χρόνο για να μιλάμε για το βασικό. Πώς θα μεγαλώνουμε τον πλούτο μας, πώς θα μεγαλώνουμε το ακαθάριστο εθνικό μας προϊόν. Αλλά αυτό στο επόμενο πεντάλεπτο. Να είστε όλοι καλά.